Τώρα ήπιαμε έτσι τα δυναμωτικά μας εδώ. Για να πάμε στο επόμενο θεματάκι μας. Αρχίζουμε εδώ που καταγράψαμε κάποια πράγματα. Θα βλέπουμε και παράλληλα θα θέλαμε έτσι να σχολιάσουμε. Όλα αυτά που είπατε στην αρχή είναι σωστά και έτσι πρέπει να είναι. Βλέποντας όμως αυτά τα καλλίγραμμα, βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά, θα δούμε και σε άλλες αθλήτριες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι κοπέλες φέρνουν μετάλλια στην τοπική κοινωνία, στην Ελλάδα. Είναι έτσι? Βεβαίως, από αυτά τα παιδιά περιμένουμε, είναι το μέλλον, είναι το αύριο του ελληνικού αθλητισμού. Σε αυτά επενδύουμε, με αυτά ασχολούμαστε. Θα έλεγε κανείς νυχθημερών από την άποψη ότι προετοιμαζόμαστε ακόμα μέχρι τη νύχτα, συζητώντας για την προετοιμασία τους, για την καλύτερη προπόνησή τους κτλ. Αργίες, δεν ξέρουμε τι πάνε να πει Σαββάτο και Κυριακή. Πολλές φορές και 25 Μαρτίου και 28 να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και να κάνουμε ώρες προπόνηση για να βελτιώσουμε αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε στο μέλλον να δούμε κάποιο μετάλλιο να έρχεται στην Ελλάδα. Προκάλεσες γυμναστήριο. Πού είναι το γυμναστήριό σας? Το γυμναστήριο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι στις εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου, στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Λαδόπουλου. Έχει παραχωρήσει ο Δήμος το χώρο εκεί. Υπάρχουν τα τρία αθλήματα καλλιεργούνται. Έχει την άδεια που έχει το γυμναστήριο. Τραμπολίνο, ενόργανη και ρυθμική. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο εξοπλισμένα, πιο καλά εξοπλισμένα γυμναστήρια σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Βλέποντας αυτά, εγώ συνεχίζω και λέω, μια αθλήτρια βγαίνει πρώτη. Η διαδικασία πώς γίνεται το να συμμετέχει σε άλλου είδου επιπέδους αγώνες, πώς πάει στην εθνική, πώς πάει οτιδήποτε. Βλέποντας αυτά τα πλάνα για να μαθαίνει και ο κόσμος. Υπάρχουν αγώνες οι οποίοι είναι προκριματικοί, που τους διοργανώνει η Ομοσπονδία και μετά η τελική, που πάλι φυσικά διοργανώνει η Ομοσπονδία. Αυτοί οι αγώνες που παρακολουθούμε τώρα είναι αγώνες περιφερειακοί, διασυλλογικοί. Σε αυτούς δεν υπήρχε κάποια πρόκριση να πάμε σε κάποιους άλλους αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες, όποιο κορίτσι βγήκε πρώτο στην κατηγορία, στο όργανο κτλ., βγήκε σε ό,τι αφορά την περιφέρεια τη δική μας. Η περιφέρεια δική μας, η οποία αφορά τα Ιόνια νησιά, όπως την είπαμε, Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Τα σωματεία λοιπόν, που είδαμε, που είχατε βάλει με τις ταμπελίτσες και με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ξέχασα και ο Αγώρα Άργους, συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι. Αυτά λοιπόν, αυτοί ήταν διασυλλογικοί αγώνες. Οι άλλοι αγώνες έχουν να κάνουν με τώρα, όπως θα γίνονται 30 μηνών στην Αθήνα σε επίπεδο γυναικών και νεανίδων και γυναικών. Στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο. Στα δύο υψηλότερα επίπεδα. Εκεί θα συμμετέχουν οι αθλήτρες. Αυτές οι οποίες θα πάρουν κάποια βαθμολογία που είναι μέσο όρο περίπου το 10, προκρίνονται στους τελικούς που κάνει πάλι η Ομοσπονδία. Εκεί από την Δυτική Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα, θα μαζευτούν οι 10 καλύτερες, 15 πόσες είναι, όσες συγκεντρώσουν αυτή τη βαθμολογία και εκεί θα κάνουν τους τελικούς. Και κάποια κορίτσια, κάποιοι θα βγει. Πώς συμμετέχουν στα πανευρωπαϊκά και όλα αυτά? Ναι, τηρείται μια ιεραρχία. Προφανώς, ναι. Η πρώτη αθλήτρια, η καλύτερη αθλήτρια στις γυναίκες, αυτή θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο, η υψηλότερη κατηγορία. Σε αυτό το άθλημα έχουμε 4 κατηγορίες, σας το είπα. Γυναίκες, νεάνιδες, κορασίες, παγκορασίες. Το υψηλότερο είναι οι γυναίκες. Οι γυναίκες, λοιπόν, στις γυναίκες, όποια βγει στις γυναίκες πρώτη στην Ελλάδα, υποτίθεται είναι η καλύτερη αθλήτρια. Όχι υποτίθεται, είναι η καλύτερη αθλήτρια. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, κλαϊδίτη, αυτή είναι η καλύτερη αθλήτρια στην Ελλάδα. Αυτή μας εκπροσωπεί, αυτή είναι η εθνική ομάδα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν επιλέγονται και στις νεάνιδες φυσικά, γιατί γίνεται και σε επίπεδο νεανίδων, ας πούμε, διεθνείς αγώνες. Εκτός, πόσα χρόνια κρατάνε αυτές οι αθλήτριες, οι ηλικιακά? Τώρα άνοιξες μεγάλη κουβέντα. Δεν ανοίγω, απλώς πρέπει να το πούμε έτσι. Συνήθως κρατάνε σε επίπεδο γυναικών 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, ηλικίες, όχι παραπάνω. Ηλικίες να φτάσουν μέχρι τα 22-23, μετά θεωρείται μεγάλη η γυναίκα. Είναι δύσκολο να κρατήσει περισσότερο. Θυμάμαι μια Ισπανίδα, ξεχνάω το όνομά. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι η ρυθμική γυμναστική είναι, ξεκινάει, ας το πούμε, από 7, 8, 9 χρονών. Από 3, τέσσερα. Από 3, ναι. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Φτάνει μέχρι τα 21-22, όπως λέτε. Ναι. Λέω, μετά η αθλήτρια αυτή, τέλος, ή θα ασχοληθεί προπονητικά κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι ποιοι οι κριτές, μπορεί να είναι και γίνει κριτής, μπορεί να είναι προπονητρία. Έχει χώρους, ας πούμε, να ασχοληθεί. Αλλά ασχολούνται με τις χορογραφίες, δεν κάνουν τον προπονητή, γίνονται χορογράφοι. Είναι θέμα ταλέντου και ικανοτήτων, γνώσεων, το, ας πούμε, επίπεδο που έχει φτάσει.
Απλώς πρέπει να τα το πούμε, γι' αυτό τα συζητάμε. Βέβαια, γι' αυτό συζητάμε, ναι. Και πραγματικά πιστεύω ότι, νομίζω ότι υπάρχει μια σωστή διαδικασία από πλευράς ομοσπονδίας. Το σύστημα δηλαδή που βγάζει τον πρωταθλητή είναι σωστό. Πραγματικά, έχεις προκριματικούς, έχεις διασυλλογικούς, έχεις προκριματικούς, έχεις τελικούς, εκεί δεν μπορεί. Θα φανεί, ας πούμε, ότι πρωταγωνιστής, άρα αξίζεις να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα σε επίπεδο διεθνές. Πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Βέβαια, άρα, λοιπόν, εδώ ουσιαστικά υπάρχει ένα όριο ηλικίας λόγω των αντοχών της ρυθμικής γυμναστικής. Δεν πάει άλλη να ξεφτυλιστεί με όλο το θάρρος, έτσι. Ναι, από κάποια στιγμή και μετά αρχίζει ο λιπούδης ιστός και συγκεντρώνεται. Οι αθλήτρες πρέπει να είναι πολύ στεγνές. Στεγνές από λίπος. Δηλαδή μηδενικό λίπος ουσιαστικά. Μάλιστα, είναι αθλήτρες βλέπετε. Οι οποίες, δεν μπορεί, ας πούμε, να έχουν επίπεδο διεθνές και να έχουν γραμμάριο λίπους παραπάνω από ό,τι πρέπει. Έχουν 10 κιλά έτσι. Κάτω από το ύψος τους. Άμα είναι ένα 63, πρέπει να είναι 53. 53 είναι το πολύ σε κιλά. Και να έχει ύψος ένα 63. Σας μιλάω ίσως και 15 κιλά. Λέμε για πετσί και κόκαλο. Τι να λέμε. Όχι, τα λέμε αυτά, να πω, κάνουμε μια παρένθεση εδώ, διότι βλέποντας εμείς όλα αυτά, κύριε Παυλάκη, ασχολείστε και με το ποδόσφαιρο, ασχολείστε με όλα τα αθλήματα. Ασχολιόμουν το ποδόσφαιρο. Όχι, λέω, ασχολείστε με την έννοια βλέπετε. Έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι. Όχι, βλέπετε. Ναι, βλέπετε, λοιπόν, ότι στα πρωταθλήματα γάμα κατηγορίας τοπικού παίζουν 50, παίζουν 60, παίζουν ότι, αυτό θέλω να πω, ηλικιακά έχουν ξεφύγει. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, ενώ μια και μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για ρυθμική γυμναστική, τα όρια είναι περιορισμένα, στεγνά και τελειώνει η υπόθεση. Και φυσικά δεν πρέπει να έχουμε περιττό λίπος. Η ελαστικότητα είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά χάνεται. Αν δεν ασχολείσαι πολλές ώρες, η ελαστικότητα σιγά σιγά φεύγει. Είναι easy come, easy go. Δεν μπορείς να κρατήσεις αν δεν προσπαθείς συνέχεια και δίνεις συνεχώς ερεθίσματα προπονητικά. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς μετά από τα 22-23 να κάνω μια φορά, δύο φορές προπόνηση την εβδομάδα και θέλω να πάω να κάνω σε επίπεδο. Ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, σε εισαγωγικά θα ξεφτυλιστείς. Έτσι. Οπότε δεν συμμετέχεις. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο. Βλέποντας όμως αυτά, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η τοπική σας επιτροπή έχει διακρίσεις. Έχει φέρει μετάλλια, έχει φέρει. Δεν θέλω απλώς γενικά να μας το πείτε έτσι. Δεν θέλω μην κάποιο. Θα το πω. Σας διαφύγει κάποιο όνομα, γιατί ξέρετε ότι συνήθως οι γονείς επενδύουν στα παιδιά τους και μια κουβέντα ή ένα όνομα που πιθανόν να μην τους πείτε. Δεν θα μιλήσω με ονόματα. Ναι. Θα πω όμως ότι και στην Καλαμάτα που ήταν το διεθνές είχαμε μετάλλιο, που είναι το πρώτο που ανοίγει η αυλαία των αγώνων ρυθμικής στην Καλαμάτα. Μια διοργάνωση που έχει έγκλει πάνω από 20 χρόνια και είναι, επειδή ο ΦΟ Καλαμάτας είναι από τα ιδρυτικά, τα πρώτα ιδρυτικά της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και είναι μεγάλη διοργάνωση, είχαμε και εκεί σε επίπεδο γυναικών. Μία από τις αθλήτρες που εδώ διακρίθηκε, ας πούμε, και εκεί πήρε και εκεί μετάλλιο. Δεν θέλω να πω, παρόλο ότι θέλω να πω κανένα όνομα, όχι, μα εγώ δεν μην παρεξηγηθώ. Γιατί θα παρεξηγηθούμε. Ναι, δυστυχώς. Όχι, είναι γεγονός, γιατί δυστυχώς, άνθρωποι είμαστε, δεν πρέπει το μυαλό μας κολλάει σε ένα όνομα, δεν μας έρχεται και έτσι δεν θέλω να πει κανένας ότι... Όμως και σε επίπεδο Αθήνα, σε επίπεδο, ας πούμε, πραγματικά και εκεί υπάρχουν, όχι σωματεία, απόλυτη, όταν λέμε, δεν αφορά μόνο την Πάτρα, αφορά τα Εφτάνησα, πολύ καλές αθλήτες ρυθμικής, της Κέρκυρας, της Καλαμάτας, της Πάτρας, έχουμε πολύ καλό επίπεδο, πάρα πολύ καλό επίπεδο. Κατανοητό. Και βέβαια, εδώ που τα λέμε, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Και το οποίο το καταθέτω και έκανω και έκκληση στην πολιτεία από, με την ευκαιρία, αν κάποιος υπεύθυνος παρακολουθεί. Δυστυχώς πάσχουμε από όργανα. Πάσχουμε από χώρους, γιατί πλέον δεν δίνεται δραχμή, σε εισαγωγικά, ευρώ για ένα όργανο. Δηλαδή είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα η γυμναστική. Τα αθλήματά της είναι πολύ απαιτητικά. Θέλουν στεγασμένους χώρους ψηλούς, με ψηλά. Για να μπορούν να έχουμε. Και τα όργανα κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Τα όργανα που βρίσκονται στο γυμναστήριο του Λαδόπουλου κοντεύουν τα 30 χρόνια. Είναι 20 χρόνια και παραπάνω, 25 χρόνων. Και καταλαβαίνετε ότι έχουν γεράσει. Αυτά λοιπόν τα όργανα πρέπει να ανανεωθούν. Μιλάμε για το ένα από τα τρία καλύτερα σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε τι υπάρχει σε σωματεία στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Πρέβεζα.
εκεί που παραπονούνται οι προπονητές ότι κάνουν προπόνηση ακόμα και σε τσιμέντο. Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή η κατάσταση είναι εκεί δραματική. Θα πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό που λέμε, τις ανάγκες της γυμναστικής. Μιλάμε, όταν έρχεται ο Πετρούνιας από τη. Αυτοί βγαίνουν όλοι φωτογραφίες με τον Πετρούνια. Όταν έρχεται η Κυλαϊδίτη και λέμε ότι η Κυλαϊδίτη μας έρχεται, πάμε να πούμε στο καθευθείαν. Και το υπόβαθρο κανένας δεν το κοιτάει. Και όταν, από πού βγήκε ο Πετρούνια, από ποιο σωματείο, πού προπονιότανε, σε τι όργανα. Εκεί δεν πρέπει να δούμε και να, τι ανάγκες έχουν και να ενισχύσουμε και να πάρουμε όργανα στα σωματεία να μπορούν να κάνουν την προπόνηση και να βγάζουν καινούριους αθλητές. Πώς θα βγάλουμε τους αυρώνες πρωταθλητές, κύριε Αστέρη, για πέστε μου εσείς. Εγώ κατανοητό, με τι όργανα. Γι' αυτό τα συζητάμε, γι' αυτό τα δείχνουμε, γι' αυτό τα αναλύουμε, γι' αυτό κάνουμε την αθλητική συνάντηση, να πείτε τις απόψεις, να πείτε όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά όμως παρόλα αυτά έχουμε και γυρίζουμε πίσω την κουβέντα σε αυτά που ξεκινήσαμε, ότι πραγματικά έχουμε καλό επίπεδο και στη ρυθμική και στην ενόργανη και στο τραμπολίνο. Γιατί μιλάμε τώρα για τη ρυθμική και είδαμε, μιλήσαμε, όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τα άλλα αθλήματα, γιατί θα κατηγορηθώ και από τους συναδέλφους. Όχι, όχι, θα ήταν αθλημάτων. Το επόμενό μου ερώτημα. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ή πρόπερις, δεν θυμάμαι, στην πλατεία Γεωργίου κάνατε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Δεν κατηγορούμε κανέναν να αναπτύσσουμε και κάτι άλλο να σας το πω. Όταν σας λέω ελάτε να μιλήσουμε εδώ να κάνουμε μια συνάντηση όπως κάνουμε τον κύριο Παυλάκη, κάποιοι από εσάς κοκορεύεστε. Μα μου, θα δούμε και θα δούμε. Περνάει ο καιρός και δεν έρχεστε. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Παυλάκης είναι υποχρεωμένος να τα λέει αυτά και δεν παρεξηγήσετε, κύριε Παυλάκη. Όχι. Μεγάλο πράγμα η ελευθερία λόγου. Να πείτε την άποψή σας. Δεν το κατάλαβα. Τι κάνουμε, κάνουμε δηλαδή κριτική, δίχως να την εκφράζουμε. Ελάτε εδώ να πείτε τις απόψεις σας. Κλείνει το θέμα αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε λίγο τους φιλάθλους. Δεν ήμουν πολλή ώρα εκεί, αλλά είδα ότι ήταν γεμάτο, δηλαδή γεμάτο τις δύο μέρες που βρέθηκαν οι φίλαθλοι. 140 αθλήτριες. Από ένας να είναι. Ένας γονιός που όχι μόνο γονιός, ήταν και γιαγιάδες, αλλά όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε ομίλους. Δηλαδή πρέπει να πάμε να παρακολουθήσουν έναν όμιλο από 30 και μετά έναν κολλητά όμιλο, άλλους, συγγνώμη, από 23-24, άλλο πάλι ένα 23-24. Βάλτε αυτούς, μετά θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Και υπήρχε συνεχής ανανέωση. Δεν θα δείτε τα ίδια πρόσωπα. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα εκεί βλέπω. Γιατί πρέπει να ξεκουράζονται τα παιδιά. Βλέπω εκεί τα πιτσιρίκια και κάποιοι γονείς που στο τέλος μετά από κάθε αγώνα, το είδαμε και νωρίτερα, μετά από κάθε αγώνα πετάγανε και κουκλάκια. Συνηθίζεται, το βλέπετε. Είναι το αγαπημένο κουκλάκι του παιδιού και συναισθηματικά είναι δεμένο μαζί του και γι' αυτό θέλω να δώσουμε το χαρακτήρα του τι αισθάνονται, την αγάπη του που νιώθουν. Και πετάξανε δύο-τρία. Σωστό. Βλέπετε ότι τα παρακολουθώ όλα, έτσι. Βεβαίως. Να φύγουμε όμως τώρα και να πάμε. Μου έκανε εντύπωση, μου είπατε προηγούμενα, μην παρεξηγηθώ, δεν παρεξηγούμε, αλλά πρέπει να σας το πω. Με αποκαλέσατε κατάσκοπο. Μ' αρέσει ο όρος κατάσκοπος. Μ' αρέσει, γιατί δείχνει ότι σε εμπιστεύονται κάποιοι να είσαι κατάσκοπος, γιατί το βγάζεις σε πέρας. Έχεις το... Χαριτολογώντας το, έχεις τον τρόπο. Σωστά. Για πάμε να δούμε όμως εδώ. Αυτός δεν είναι κατάσκοπος τώρα, που έχει καθίσει εκεί και καταγράφει με την καμερά του. Τι κάνει αυτός, για πέστε μου. Και αυτός κάνει τις λήψεις του. Αλλά αυτός δεν είναι κατάσκοπος. Και αυτός κατά κάποιο τρόπο με την... Ναι, συγγνώμη, αυτός μπορεί να τον πει κάποιος πιο κατάσκοπο από ότι ήταν ο αθλητικός δικαστής που ήταν εκεί. Υπήρχαν αρκετοί από τέτοιοι που ήταν από πολλά σωματεία. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και αυτός είναι ένας από αυτούς. Μάλιστα, ο οποίος κατέγραφε έτσι όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Να φύγουμε και αυτό και να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι εκτός από την ρυθμική και τους αγώνες που παρακολουθήσαμε, σήμερα, Σάββατο, 6 του Απρίλη, τελείωσαν και οι αγώνες τραμπολίνου. Ελπίζω σε άλλη συνάντηση να έχουμε, να αναδείξουμε και το τραμπολίνο, το οποίο είναι ένα από τα θεματικότερα αθλήματα της γυμναστικής. Ένα άθλημα που έχει τους υπτάμενους αθλητές, τους βλέπετε να φτάνουν να βρίσκουν πάνω στο ταβάνι των γυμναστηρίων. Έχουμε πρωταθλητές Ελλάδος. Ελπίζω ο Στέφανος ο Κακογιάννης που φτάνει σε επίπεδο πολύ υψηλό και βέβαια είναι και από την Καλαμάτα Κουταβάς, αλλά αυτοί δεν ήρθαν αυτή τη φορά. Όμως 13-14 του μήνα, το επόμενο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στον κλειστό γυμναστήριο στο Κουκούλι, θα έχουμε τους επόμενους αγώνες τραμπολίνου που είναι οι προκριματικοί. Είναι αυτοί που λέγαμε προηγουμένως. Οι προκριματικοί για να πάμε στους τελικούς της Ομοσπονδίας. Και 3 Μαΐου, πάλι ρυθμική, κορασίδες.
στην Πάτρα, στο Κουκούλι, 15 Ιουνίου, πάλι ρυθμικοί παγκορασίδες στο Κουκούλι. Καλούμε τους πατρινούς να έρθουν, να καμαρώσουν, να χαρούν τη γυμναστική. Προγράμματα τα οποία είναι εξαιρετικά, μαγεύουν στην κοινωνία. Θα ήθελα να πω αυτό, ότι πραγματικά σε συναρπάζει η μουσική, η χορογραφία, όλο αυτό, που αισθάνεσαι ότι βρίσκεται σε κάτι διαφορετικό από τον όχλο, τα πάντα που βλέπουμε στον υπόλοιπο αθλητισμό. Εκεί ηρεμείς, το χαίρεσαι, το απολαμβάνεις, χαλαρώνεις, τα βλέπεις όλα και πραγματικά δακρύζεις και χειροκροτείς αυτό το οποίο δεν το έζησα μόνο. Τώρα το έχω ζήσει και άλλες στιγμές. Αυτή είναι η ομορφιά, κύριε Παυλάκη. Κατακλυσμός από ωραία συναισθήματα που προκαλούνται από τη μουσική, από το γυναικείο φύλλο, όπως είπατε προηγουμένως, από τα λουλούδια, από τις αθλήτριες, από το χορό. Κάτι που, ας πούμε, σπάνια βλέπει κάποιος. Αξίζει να έρχεσαι να βλέπεις. Εγώ το όνειρό μου είναι όταν συνταξιοδοτηθώ να πηγαίνω να κάνω μόνο αθλητικό τουρισμό παρακολουθώντας γυμναστική και ιδιαίτερα ρυθμική γυμναστική. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Παυλάκη, θα ήθελα να δεσμευτείτε εδώ. Είπατε να αναδείξουμε και τα άλλα αθλήματα. Εγώ σας ξέρω χρόνια λόγω της εμπλοκής στο ποδόσφαιρο και όλα αυτά και με όλα αυτά που κάνουμε. Θέλω να δεσμευτείτε να συζητήσετε με προπονήτριες να έρθουν για το τραμπολίνο, για οποιοδήποτε άθλημα και να μην έχουμε συνέχεια τον Γιάννη τον Παυλάκη. Να δεσμευτείτε εσείς και να απαιτήσετε από τις προπονήτριες μία και κάτι άλλο. Εάν πιστεύετε, όμορφες προπονήτριες, ότι θα είστε μόνοι σας εδώ, φοβηθείτε τον αθλητικό δικαστή να κάνουμε την αθλητική συνάντηση, όχι, μην παρεξηγηθώ, όχι, δυο πρέπει, μας. Πρέπει να ομορφύνει η εκπομπή. Φέρτε δύο-τρεις εδώ, να έρθετε δύο-τρεις. Να είστε σίγουροι ότι θα σας καταφέρω. Το λέω αυτό για να δείξουμε και από, από τις προπονήτριες ότι πραγματικά εμείς αγαπάμε τον αθλητισμό και θέλουμε να τον παρουσιάζουμε, αρκεί να υπάρχει και η διάθεση, όχι μόνο από την αθλητικό δικαστή, αλλά και από τους ανθρώπους που πρέπει να κάνουμε αυτή την συνάντηση. Δεσμεύεστε? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ πάντως και για ό,τι κάνετε για την γυμναστική. Εγώ κάνω για όλα, γιατί καταρχήν τη βρίσκω εγώ. Και όταν τη βρίσκω εγώ, είναι και άλλοι άνθρωποι που τη βρίσκουν. Και φυσικά τη βρίσκετε κι εσείς που κάθεστε και μας παρακολουθείτε και βλέπετε όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουμε. Κύριε Παυλάκη, σας ευχαριστώ και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αστερή, και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Ήρθε η άνοιξη. Σε λίγο φτάνει το καλοκαίρι. Ο αθλητικός δικαστής μαζί με τους συνεργάτες του, γυναίκες και άντρες, ετοιμάζουν το αθλητικό τηλεπαιχνίδι για δεύτερη χρονιά. Δηλώστε συμμετοχές στο Facebook Αθλητικές Συναντήσεις σε μια ειδική φόρμα και θα κερδίσετε ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Καλοκαίρι είναι που θα πάτε σε θάλασσες, είτε στο Ιόνιο είτε στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο αθλητικός δικαστής και οι συνεργάτες σου να είναι καλά και αυτοί που αγαπούν και στηρίζουν τον αθλητικό δικαστή και τις αθλητικές συναντήσεις. Δηλώστε συμμετοχές στο Facebook Αθλητικές Συναντήσεις.
Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά.